Σοκαρισμένοι οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΙΑ Ηρακλείου δεν μπορούν να πιστέψουν το χαμό του 50χρονου συναδέλφου τους. Δυστυχώς όλη η οικογένεια της ΔΕΙΑ θρηνεί. Θρηνεί την απώλεια ενός εξαίρετου συναδέλφου, ενός άρεστου οικογενειάρχη. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι. Ειλικρινή μου συλληπιτήρια και για την οικογένεια και τα παιδιά. Περίπου στις 10 το πρωί οι συνάδελφοί του σοκαρισμένοι αντίκρισαν το μακάβριο θέαμα. Οι συνάδελφοι υπάλληλοι, ενώ είχε έρθει κανονικά στην εργασία του, αντιλήφθησαν ότι χάθηκε κάποια στιγμή από τα μάτια τους, από το χώρο τον οποίο εργαζόταν και είχε απομονωθεί μέσα σε αυτό το χώρο τον οποίο βλέπετε. Και δυστυχώς έκανε την πράξη που έκανε. Χωρίς να γίνει αντιληπτός ο αυτόχειρας, πατέρας δύο παιδιών ανέβηκε σε μία σκάλα και κρεμάστηκε. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τη σωρό προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία. Ο 50χρονος, που σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, είχε και στο παρελθόν επιχειρήσει να δώσει τέλος στη ζωή του. Πρόκειται για τη δεύτερη αυτοχειρία στην Κρήτη μέσα σε ένα 24ωρο μετά τον 40χρονο που κατανάλωσε φυτοφάρμακο στην περιοχή της Κισάμου τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ο άνδρας, αν και μεταφέρθηκε ζωντανός στο νοσοκομείο των Χανίων, δεν τα κατάφερε τελικά και άφησε την τελευταία του πνοή. Γείτονες είχαν σπεύσει νωρίτερα στο σπίτι του όταν άκουσαν τις κραυγές εξαιτίας του αφόρου του πόνου που προκλήθηκε από την κατάποση του χημικού προϊόντος. Τα δύο τραγικά περιστατικά έρχονται να προσθεθούν στη λίστα των αυτοκτονιών που δίνουν στην Κρήτη μαύρη πρωτιά. Μακάβριος μήνας ο Ιούνιος του 2018, κατά τον οποίο στο νησί καταγράφτηκε το 20% των αυτοκτονιών που έγιναν σε όλη τη χώρα. Δεύτερη έρχεται η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 12,7% και ακολουθεί η Ανατολική Μακεδονία με 10,9%. Οι λιγότερες αυτοκτονίες καταγράφτηκαν στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ παρότι στην Αττική κατοικεί ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας, το ποσοστό ανήλθε στο 5,5%. Μάλιστα, στο Ηράκλειο βρίσκεται ο τρίτος σε αριθμό αυτοκτονιών χώρος της Ελλάδας. Τα ενετικά τείχη της πόλης θεωρούνται υψηλής επικινδυνότητας σημεία από τα οποία σημειώνονται αυτοχειρίες. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Ισθμός της Κορίνθου, στη δεύτερη η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, στην τέταρτη η λίμνη των Ιωαννίνων, στην πέμπτη η γέφυρα Χαλκίδας και ακολουθούν οι καταράκτες της Έδεσας, ο Πηνιός Ποταμός, η Ακρόπολη και το λιμάνι του Πειραιά. Ιδιαίτερα προβληματίζουν το τελευταίο διάστημα οι αυτοκτονικές τάσεις που παρουσιάζουν οι έφηβοι, ειδικά στις περιπτώσεις που πέφτουν θύματα bullying. Η αυτοκτονία είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στους εφήβους μετά τα τροχαία από την ηλικία των 14 έως 18 ετών. Ο χαρακτήρας του ανθρώπου κατά ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό πλάθεται κατά κύριο λόγο μέσα στην οικογένεια, άρα το οικογενειακό περιβάλλον είναι και το κύριο αυτό το οποίο πλάθει το χαρακτήρα. Σαφώς από εκεί πέρα υπάρχουν χίλιες δυο άλλες επιδράσεις οι οποίες έρχονται από το διαδίκτυο, όταν το παιδί έρθει σε επαφή με το διαδίκτυο ή με τους συνομιλίκους του.